Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε το κείμενο του σχεδίου ψηφίσματός του, το οποίο χαρακτηρίζει τη Ρωσία ως τρομοκρατικό κράτος. Όλα τα επίσημα όργανα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ιδιαίτερα ο πρόεδρος του Υπουργείου Άμυνας και ο Ρωσικός Στρατός, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τρομοκρατική οργάνωση, αναφέρει το έγγραφο με τίτλο «Πρόταση ψηφίσματος για την αναγνώριση της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως κράτος χορηγός της τρομοκρατίας», και προσθέτει ότι θα πρέπει να εξεταστεί η εισαγωγή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων κατά της Μόσχας. Στο σχέδιο ψηφίσματος, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να τερματίσουν κάθε συνεργασία με τη Ρωσία, να απαγώσουν τις επαφές με τους εκπροσώπους της και να απελάσουν Ρώσους πρεσβευτές και να εκδιώξουν τη Ρωσία από διεθνείς οργανισμούς όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την Ομάδα των 20. Οι υποστηρικτές του ψηφίσματος που καταδικάζει τη Ρωσία ενοχλούνται επίσης από την οικονομική, πολιτική, στρατιωτική και υλική βοήθεια που παρέχει η Μόσχα στη Συρία, τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν, την Κούβα, την Νικαράγουα και την Ερυθρέα, των οποίων οι κυβερνήσεις χαρακτηρίζονται ως βίες. Η ψηφοφορία επί του ψηφίσματος έχει προγραμματιστεί για τις 22 Νοεμβρίου και τα αποτελέσματα αναμένονται την επόμενη ημέρα.